Falco's got two runners he ain't playing for. Check that. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μήνυμα του Πρόεδρου της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών Μιχαήλ Γκορμπατσόφ προς τον Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου επέδωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Σοβιετικής Ένωσης στην Αθήνα Ανατόλης Σλιούσαρ. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Τίς Κωστόπουλος, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκφράζει μεταξύ άλλων τη λύπη του για την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του κ. Σεβαρτνάντσε και τονίζει ότι προσδίδει μεγάλη σημασία στην επίσκεψη αυτή, η οποία ελπίζει να πραγματοποιηθεί σύντομα. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ επισημαίνει ότι οι θέσεις της Ελλάδας και της Σοβιετικής Ένωσης συμπίπτουν ως προς το κύριο περιεχόμενο των σημερινών διεθνών σχέσεων και σημειώνει ότι η χώρα του εκτιμά την υπεύθυνη στάση της Ελλάδας στο πρόβλημα της μείωσης των εξοπλισμών. Σε άλλο σημείο του μηνύματός του, ο κ. Γκορμπατσόφ πληροφορεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι η Σοβιετική Ένωση είναι ενήμερη για μερικές ειδικές ανησυχίες της Ελλάδας στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και κάνει ιδιαίτερη μνήμα στο Κυπριακό, το οποίο θεωρεί πρόβλημα ικανό να αποσταθεροποιήσει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εκφράζει ένθερμη υποστήριξη στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για δημιουργία στα Βαλκάνια μια ζώνη ελεύθερη από πυρηνικά και χημικά όπλα και χαιρετίζει τη διακήρυξη συνεργασία μεταξύ Ελλάδα και Βουλγαρία που υπογράφηκε πρόσφατα. Επίση, αναφέρεται με ιδιαίτερα εγκομιαστικό τρόπο στην εξωτερική πολιτική τη ελληνική κυβέρνηση και υπογραμμίζει την προσωπική συμβολή του Πρωθυπουργού στη διεπιρωτική πρωτοβουλία των 6, το επικοδομητικό δυναμικό της οποίας έγινε ήδη από καιρό ένα σπουδαίο συστατικό των θετικών τάσεων στον κόσμο. Με λίγα λόγια, συνεχίζει ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, είμαστε σταθεροί οπαδοί της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας με την Ελλάδα, στο παγκόσμιο στίβο και πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη. Και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ καταλήγει στο μήνυμά του ως εξής. Ελπίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, στη συνέχιση της φιλικής ανταλλαγής απόψεων μεταξύ μας. Σας εύχομαι καλή υγεία, επιτυχίες και ό,τι καλύτερο. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης κάλεσε τη Διακομματική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρία στην Κυριακή στις 8 στο Υπουργείο Εσωτερικών. Η απόφαση αυτή ελήφθη ύστερα από επιστολή που έστειλε σήμερα το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ στον Υπουργό, ζητώντας την έκτακτη σύγκληση της Διακομματικής Επιτροπής, που όπως είναι γνωστό λειτουργεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και συζητά όλα τα θέματα που αφορούν την πορεία προς τις εκλογές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, η απόφαση ελήφθη αφού εκτιμήθηκε η σοβαρότητα του ζητήματος, ενώ το θέμα που προτείνεται για συζήτηση είναι η διαμόρφωση κοινών θέσεων και η συμφωνία των κομμάτων σε ένα πλαίσιο διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα που να εξασφαλίζει την ουσιαστική αντιπαράθεση των κομμάτων με αρχές και επιχειρήματα, με προγράμματα και προτάσεις και να αντιμετωπίσει ριζικά αρνητικά φαινόμενα που τείνουν να επικρατήσουν στη δημόσια ζωή. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σατζετάκη και του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου ορκίστηκαν λίγο πριν το μεσημέρι οι υπηρεσιακοί υπουργοί. Συγκεκριμένα ορκίστηκαν ως Υπουργός Δικαιοσύνης, ο επίτιμος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρώην καθηγητής του ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Κώστας Σταμάτης, Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, ο επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας Παναγιώτης Μαρκόπουλος και υφυπουργός τύπου, ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κλαβάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ και διευθυντής του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά την ορκομοσία των υπηρεσιακών υπουργών, ο Πρωθυπουργός είχε κατηδίαν συνομιλία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις συνομιλίες που είχε στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζορτζ Μπους και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Τουρκούτο Ζαλ, καθώς και για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Η συζήτηση υπήρξε εγκάρδια και φιλική. Ο υπηρεσιακός υπουργός δικαιοσύνης Κώστας Σταμάτης, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά του, είπε ότι θα βοηθήσει με τρόπο έγκυρο και αμερόληπτο την ομαλή και αψεγάδιαστη διεξαγωγή των εκλογών. Ο υπηρεσιακός υπουργός τύπου Δημήτρης Γκλαβάς, μετά την ορκομοσία, είχε την πρώτη συνάντηση με τους πολιτικούς συντάκτες και δήλωσε ότι θα είναι καθαρά υπηρεσιακός υπουργός και τίποτε άλλο. Αναφερόμενος στις αρμοδιότητές του, ο κ. Γκλαβάς είπε ότι αυτές θα σχετίζονται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
και ό,τι άλλο αφορά την πορεία προς τις εκλογές. Ο κ. Γκλαβάς διευκρίνησε ότι για την κυβερνητική πολιτική θα απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σωτήρης Κωστόπουλος. Απόψε, ο υφυπουργός τύπου πραγματοποίησε επίσκεψη στην ελληνική τηλεόραση 1 και στην ελληνική τηλεόραση 2 και είχε επαφές με τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές ειδήσεων καθώς και με τη Διακομματική Επιτροπή. Ο κ. Γκλαβάς ενημερώθηκε για τη λειτουργία των δύο καναλιών και υποσχέθηκε ότι θα παράσχει αμέριστο συμπαράσταση στο έργο της διοίκησης, της διακομματικής και των δημοσιογράφων. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του υπαλλήλου της μεταλλουργικής εταιρείας που έπεσε θύμα ληστείας το μεσημέρι στην οδό Χέιδεν 31 στην περιοχή Αχαρνών. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Πάνου Σόμπολου. Πραγματική μάχη με τους ληστές έδωσαν δύο υπάλληλοι της εταιρείας Πειραϊκή Μεταλλουργία, ενώ μετέφεραν 8 εκατομμύρια της εταιρείας από την αγροτική τράπεζα της οδού Αχαρνών 123 σε υποκατάστημα της τράπεζας Πίστεως. Οι δράστες που είχαν στήσει καρτέρι στην οδό Χέιδεν 31 ακινητοποίησαν με την απειλή περιστρόφου τον Δημήτριο Γαρδούνη του Κωνσταντίνου 55 χρόνων και τον συνάδελφό του Αθανάσιο Τσόκο του Γεωργίου 19 χρόνων. Στη μέση του δρόμου έγινε άγρια συμπλοκή γιατί ο Γαρδούνης προσπαθούσε με κάθε τρόπο να σώσει τα εκατομμύρια από τους δύο ληστές. Σε κάποια φάση ο ένας οπλοφόρος πυροβόλησε 4 φορές και τραυμάτισε βαρύτατα τον Γαρδούνη με 2 σφαίρες στο λαιμό και άλλες 2 στην κοιλιά. Άρπαξε μια από τις τσάντες που είχε μέσα 3.050.000 δραχμές και μαζί με τον συνεργό του εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτα εντούρο, κόκκινη, χωρίς αριθμό κυκλοφορίας. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού και η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου θα μιλήσει αύριο το βράδυ σε ανοιχτή συγκέντρωση στην Πάτρα. Η ομιλία του Πρωθυπουργού θα μεταδοθεί την Κυριακή το βράδυ από την ΕΤ1 μετά το δελτίο των 9. Στο Ηράκλειο θα μιλήσει αύριο το βράδυ ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ενώ την Κυριακή το βράδυ θα μιλήσει σε ανοιχτή συγκέντρωση στην πλατεία των Ιωαννίνων. Η ομιλία του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο θα μεταδοθεί αύριο μετά το δελτίο ειδήσεων των 9 της ΕΤ1. Εκλογικά κέντρα της Θεσσαλονίκης εγκαινίασε σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής και μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Αλευράς. Το μέλος του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ και Υπουργός Υγείας Απόστολος Κακλαμάνης θα μιλήσει αύριο στη Θήβα. Στην Άουσα θα μιλήσει το μέλος του εκτελεστικού γραφείου και Ευρωβουλευτής Παρασκευάς Αυγερινός, ενώ στην Έδεσα θα μιλήσει ο Γιώργος Γεννηματάς, μέλος του εκτελεστικού γραφείου και Υπουργός Εργασίας. Ο πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Πρόοδου Χαρίλαος Φλωράκης, συνεχίζοντας την περιοδία του, επισκέφθηκε σήμερα την ελληνική βιομηχανία Κρέατος στα Τρίκαλα και συζήτησε με τους εργαζόμενους τα προβλήματα που τους απασχολούν. Επίσης επισκέφθηκε τα χωριά Καλύβια, Πύλη και Ελάτη και συζήτησε με τους κατοίκους για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Το βράδυ ο πρόεδρος του Συνασπισμού μίλησε σε συγκέντρωση στην Καλαμπάκα. Ο κύριος Φλωράκης, ολοκληρώνοντας την περιοδία του στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα, θα συναντηθεί αύριο με εκπροσώπους των εργαζομένων στο εργατικό κέντρο Καρδίτσας. Επίσης θα επισκεφτεί τα χωριά Μουζάκη και Μητρόπολη, καθώς και τις συνοικίες της Καρδίτσας. Ο γραμματέας του Συνασπισμού, Λεωνίδας Κύρκος, μίλησε απόψε στις Σέρες, ενώ την Κυριακή θα μιλήσει στη Λάρισα. Η συγκέντρωση του Συνασπισμού στη Λάρισα θα μεταδοθεί από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης την Δευτέρα μετά το δελτίο ειδήσεων των 9. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Ανανέωσης Κωστής Στεφανόπουλος, σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί στο Ζάπιο Μέγαρο, αναφέρθηκε στην πορεία και το κλίμα της προεκλογικής περίοδου, χαρακτηρίζοντάς το επίπεδο απαράδεκτο. Ο κ. Στεφανόπουλος μίλησε απόψε σε συγκέντρωση στο Αίγιο. Τη σταθερή πρόοδο που σημειώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπογράμμισε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη ο Τούρκος Πρωθυπουργός Τουρκούτο Ζάλ σε ομιλία του στο σεμινάριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει δημιουργηθεί σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των Πρωθυπουργών Ελλάδας και Τουρκίας και επανέλαβε ότι αν επανεκλεγεί ο κ. Παπανδρέου θα επισκεφθεί στο πρώτο εξάμηνο της νέας θητείας του την Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη. Η τέταρτη περίοδος των εργασιών της Βουλής τερματίζεται αύριο επίσημα με θυροκόλληση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Απολογισμό του έργου της περίοδου αυτής ετοιμάζουν ήδη οι υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Γιώργου Γεννηματά, όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να δώσουν στους εργαζόμενους άδεια με αποδοχές, η οποία δεν θα υπολογίζεται στην κανονική τους άδεια, προκειμένου να τους διευκολύνουν στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Με την απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χρονική διάρκεια της άδειας.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, οι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατεύσιμοι μπορούν να παρακολουθούν στις στρατιωτικές μονάδες τις ομιλίες των πολιτικών κομμάτων από την τηλεόραση καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Αναστέλλεται από 14 μέχρι και 22 Ιουνίου, λόγω των εκλογών, η λειτουργία όλων των δικαστηρίων της χώρας, εκτός των μεικτών ορκωτών πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον έχουν προσδιορίσει συνεδριάσεις στο χρονικό αυτό διάστημα. Η αναστολή αφορά και την διενέργεια πληστηριασμών. Την απόφαση αυτή κοινοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε όλα τα δικαστήρια και τους δικηγορικούς λόγους του κράτους. Σκηνοθετημένη από τους ίδιους τους δράστες ήταν η θρασίτατη ληστεία που έγινε χθες το πρωί στο 37ο χιλιόμετρο του Εθνικού Δρόμου Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας. Όπως προέκυψε από την προανάκριση που έκανε η αστυνομία των Ιωαννίνων, δράστες ήταν ο οδηγός των ΕΛΤΑ Ιωαννίνων Κωνσταντίνος Λιάπης του Χρήστου 35 χρόνων και ο συγχωριανός του Κωνσταντίνος Ιωάννου του Παναγιώτη 34 χρόνων, οι οποίοι και συνελήφθησαν. Νέος πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησιών Εφημερίδων Αθηνών εξελέγει σήμερα ο Δημήτρης Μαθιόπουλος μετά την παρέτηση του Βασίλη Κοραχάη, ο οποίος κατέρχεται ως υποψήφιος βουλευτής στις προσεχείς εκλογές. Ο νέος πρόεδρος της ΕΣΥΕ ήταν για μεγάλο διάστημα Γενικός Γραμματέας της Ένωσης. Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας ανακοίνωσε ότι παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου. Μια ματιά στις εξωτερικές ειδήσεις. Συγκεκριμένη παραμένει η κατάσταση στην Κινέζικη πρωτεύουσα, στο κέντρο της οποίας εισέβαλαν απόψε περίπου 1.000 άνδρες του στρατού. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι στρατιώτες που βαδίζουν πεζοί βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την πλατεία της Ουράνιας Γαλήνης, όπου είναι συγκεντρωμένοι χιλιάδες Κινέζοι. Ο πληθυσμός της πρωτεύουσας άρχισε να εγείρει οδοφράγματα για να εμποδίσει την προέλαση του στρατού, ενώ διαδηλωτές σειραίουν από τα προάστια προς το κέντρο της πόλης. Αναφέρθηκαν επίσης ορισμένες μικροσυμπλοκές μεταξύ στρατιωτών και διαδηλωτών που καλούσαν τις στρατιωτικές δυνάμεις να οπισθοχωρήσουν. Περίπου 4.000 φοιτητές βρίσκονται αυτή τη στιγμή συγκεντρωμένοι στην πλατεία Tiananmen, ενώ αδιευκρίνηση παραμένει η στάση των στρατιωτών, οι οποίοι βαδίζουν άοπλοι μεταφέροντας σακίδια και φακούς. Κομίζοντας μήνυμα ελπίδας προς τον Αμερικανικό λαό, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο ίδιος, επέστρεψε απόψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ύστερα από πολύμερη παραμονή στην Ευρώπη, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζορτζ Μπους. Κατά την προσγείωση του προεδρικού αεροσκάφους στην αεροπορική βάση Pease του New Hampshire, ο Τζορτζ Μπους δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αξιοποίησαν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ουσιαστικές μεταβολές που δρομολογήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση σε όφελος κυρίως της Ευρώπης και απίθυνε έκκληση στη διεθνή κοινή γνώμη για τον τερματισμό του ψυχρού πολέμου. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία, την οποία ο κόσμος αναμένει εδώ και πολύ καιρό. Πρόσθεσε όμως ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διατηρήσουν την άμυνά τους σε υψηλά επίπεδα και να εξακολουθήσουν να επαγρυπνούν για την εδραίωση της ειρήνης. Περατώθηκαν σήμερα οι εργασίες της πρώτης οκταήμερης συνεδρίασης της Σοβιετικής Συνέλευσης Λαϊκών Αντιπροσώπων στη Μόσχα, ενώ αύριο θα συνεδριάσει το νοεκλεγέν Ανώτατο Σοβιέτ που προήλθε από τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της συνέλευσης αποφασίστηκε η δημιουργία εξεταστικής επιτροπής για τις πολιτικές και νομικές συνέπειες του συμφώνου Ρίμπεντροπ-Μολότοφ του 1939. Επίσης, ζητήθηκε η απόδοση της σοβιετικής υπηκότητας στο Σολτζενίτσιν και επανεξετάστηκαν τα τραγικά γεγονότα της Γεωργίας. Σύμφωνα με τα δυτικά πρακτορία ειδήσεων, η σύγκρουση μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών βουλευτών στη συνέλευση εμφανίζεται διαρκώς και πιο έντονη, ενώ όπως ανακοινώθηκε προλίγου, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος συγκλήθηκε ευνηδιαστικά μετά τη σφοδρή επίθεση συντηρητικών βουλευτών εναντίον του Αντρέι Ζαχάροφ, ο οποίος είχε προηγουμένως κατακρίνει τη δράση των σοβιετικών στρατευμάτων στο Αφγανιστάν. Και μια ειδοποίηση. Ειδοποιείται ο Γιώργος Βυθούλκας του Δημητρίου, οδηγός ταξί, να επικοινωνήσει επιγόντως με την αδελφή του Νίκη στο τηλέφωνο 68 11 744 ή στο 0691 95 9 93 στο Αίγιο για σοβαρή οικογενειακή του υπόθεση. Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία στο νέο 24ωρο και στη διάρκεια βέβαια της ημέρας. Η θάλασσα θα είναι καλή σε όλα τα πελάγη λόγω των ασθενών ανέμων, ενώ δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχές για καταιγίδες στη βόρεια και κυρίως στην βορειοανατολική χώρα. Στον χάρτη Ευρώπης, με τα επιφανειακά συστήματα, παρατηρούμε ότι η χώρα μας βρίσκεται υπό την επίδραση πεδίου υψηλών πιέσεων.
υπολείμματα όμως αστάθειας θα προκαλέσουν τα σημερινά τοπικά καιρικά φαινόμενα. Για το Σάββατο λοιπόν, αρχικά στη βορειοανατολική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή και καταιγίδες, βαθμία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και το απόγευμα κατά τόπους στα βόρεια υπηρετικά θα πυκνώσουν και υπάρχει το ενδεχόμενο για πρόσκαιρες βροχές ή και καταιγίδες. Τη νύχτα πάντως ο ουρανός θα ξαναγίνει αίθριος. Η άνεμη θα είναι ασθενής και η θάλασσα όλα τα πελάγια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Το πρωί κατά τόπους θα υπάρχει και περιορισμένη ορατότητα. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο και θα κυμανθεί στο εσωτερικό της υπηρετικής Ελλάδας από 14 μέχρι 31 βαθμούς, ενώ στις παράκτες και νησιωτικές περιοχές η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 28 βαθμών. Για την Καλαμάτα προβλέπεται σχεδόν αιθρίος καιρός με ασθενής ανέμος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 μέχρι 27 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής προβλέπεται σχεδόν αίθριος και ρηστός καιρός. Η άνεμη θα είναι ασθενής. Η θάλασσα ως ορεινικό ξενοτοπικό θα είναι καλή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι 30 βαθμούς. Για τον νομό Θεσσαλονίκης αρχικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στο μεσημέρι και το απόγευμα πρόσκαιρα θα πυκνώσουν. Η άνεμη θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17 και 27 βαθμών Κελσίου. Για την Κυριακή τώρα προβλέπεται σε ολόκληρη τη χώρα σχεδόν αίθριος και ρηστός καιρός, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι ασθενής, βαθμία όμως και από τα δυτικά θα γίνουν ότι οι μέτρη μετάση μάλιστα να ενισχυθούν, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει και νέα άνοδο. Αυτά για τον καιρό. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.